ομάδες λοιπόν που κάνουν την επίσημη εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Αυτός ήταν λοιπόν και ο εθνικός μας ύμνος. Ο σημερινός τροπαιούχος λοιπόν θα μετέχει στον 8ο ομιλό μαζί με την τροπαιούχο της Αθήνας, της Λέσβου, της Σάμου, της Χίου και τα 12 από τις Κυκλάδες. Οι 7 αυτές ομάδες θα λάβουν μέρος μετά από κλήρωση στον δεύτερο γύρο. Όποιες ομάδες, οι 4 που θα προκριθούν, θα πάνε στην δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Εκεί θα συναντήσουν και από τον ένα όμιλο το Ηράκλειο, το Λασίθι, το Ρέθυμνο και τα Χανιά, μέχρι να φτάσουμε στον τελικό στις 7 Μαΐου, εκεί που, όπως είπαμε, ο τροπαιούχος θα έχει και την ευκαιρία να αγωνίζεται στην πρώτη εθνική, στην γάμα εθνική, συγγνώμη. Έναρξη λοιπόν του παιχνιδιού. Τους κερατσινιώτες στην πρώτη τους προσπάθεια, με τον ψυχογιό να πατάει περιοχή αλλά να μην προλαβαίνει την μπαλά. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι, με τον Σιδηρόπουλο να πηγαίνει να το εκτελέσει. Σιδηρόπουλος λοιπόν εκτέλεσε, η μπάλα πέρασε, κεφαλιά η Καρφωτή, δεν έφτασε όμως στα δίχτυα, αφού πάνω στη γραμμή ένας όμιλος παιχτών με τον Μαριόλη να την βγάζει. Ο Ξενιτόπουλος και ο Σιδηρόπουλος είναι κοντά στην μπάλα. Ο Σιδηρόπουλος τελικά εκτελεί απευθείας και ετάγεται εντυπωσιακά ο Φραντζεσκάκης και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Φάουλ. Σιδέρης αλλάζει παιχνίδι για το Σφυρογιαννάκη. Ωραία υποδοχή, έχει χώρο μπροστά του. Ψάχνει να βρει τον Μαριόλη. Δεν πέρασε η παλιά στο Μαριόλη. Πέρασε το Σιδέρη όμως που είναι μόνος του. Καθυστερεί. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα στην αγκαλιά του Θωμόπουλου. Και Ατσινιώτες ελέγχουν το χώρο του κέντρου. Κερδίζουν πολύ εύκολα μπάλες εκεί. Και σίγουρα φαίνεται να πατάνε καλύτερα. Σφυρογιαννάκης. Έγινε το λάθος. Κλέψιμο της μπάλας εδώ από τον Καλέργη. Που βγαίνει στην κοντρά. Να ο Καλέργης έχει το χώρο. Θα μπει στην περιοχή. Έκανε το λάθος. Να έχουν καταφέρει να απειλήσουν πραγματικά τον Θωμόπουλο. Παλιά εδώ μέσα στην περιοχή, καθυστέρησε ο Φραντζεσκάκης. Δεν ζητάει πέναλτι.
αλλά δεν το παίρνει. Λέσι. Ψάχνει και το σούτ, θα το κάνει πολύ ψηλά και πάνω από τα δοκάρια του Φραντζεσκάκη. Στο πρώτο 25 λεπτό. Σε χτύπημα φαουλ για να δούμε εδώ. Η κόντρα δεν ευνοεί. Όχι, ο Μπαμπουλάκης πετάχτηκε πολύ όμορφα, αλλά ο Φραντζεσκάκης τον πρόλαβε. Προσπάθησε ο Μάλης τσιμπήσει και να μπει στην περιοχή. Πατής για τον Σφυρογιαννάκη. Σφυρογιαννάκης για τον Μαριόλη, τον Νίκο που δεν έχει ακουστεί εδώ και πολλή ώρα. Βρήκε όμως μέσα στην περιοχή τον Ψυχογιό με τη μία το σουτ. Γκολ! 1-0 για τον Κερατσίνη. Καταπληκτική ενέργεια από τον Ψυχογιό. Και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου έχουμε το 1-0. Και βέβαια έξαλλοι πανηγυρισμοί. Από τον κύριο που βλέπετε εδώ. Παλιά που πέρασε μέσα στην περιοχή. Για να δούμε το σούτ στην κλειστή γωνία. Η επέμβαση σωτήρια. Ο Μούτσας ήταν αυτός που βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Τώρα είναι σε θέση offside. Και προσπάθησε στην κλειστή γωνία να ευνηδιάσει τον Φραντζεσκάκη. Κατάφερε να διώξει. Σιδηρόπουλος άφησε και τον Λέσι. Λέσις και πάλι για τον Δρυμούς. Πάρα πολύ όμορφη τρίπλα. Ξέφυγε. Θα κάνει και τη σέντρα από πολύ κοντά σωτήρια. Η επέμβαση από τον Βατή. Φόλ που εκτελέστηκε το λάθος έξω. Η μπάλα βγήκε, ο Φραντζεσκάκης ευνηδιάστηκε από την προσπάθεια που έκανε ο Καφαλίδης πάνω στην μπάλα. Συναγερμός στα γκολπος του Φραντζεσκάκη. Προσπαθεί από τον Κουντουρά, θα σεντράρει μες στην περιοχή. Ο Σύρμας θα πάρει την απόκρουση. Νέα σέντρα εκεί, η κεφαλιά του Ματέο δεν είναι και ιδανική. Ο Βατής τραβοκλωτσιά. Τη μαζεύει όμως ο Φραντζεσκάκης και δίνει τέλος. Ξέρω και αυτή είναι αναγκαστική αλλαγή. Μπάλα που μένει στην ύψος της περιοχής. Τώρα βγαίνει και έχουμε κόντρα επίθεση με τον Τουρνά και τον Ψυχολιό να είναι μόνοι τους με έναν αντίπαλο. Η μπάλα που φτάνει στον Ψυχολιό. Ο Ψυχολιός θα μπει στην περιοχή. Θέλει να βρει και πάλι τον Τουρνά. Η κατάλληλη στιγμή η προβολή του Ξενιτόπουλου και κόρνερ. Ο Κουντουράς εκτέλεσε. Ο Μπερίσα εδώ πρώτη, δεύτερη τρίπλα. Θέλει να πάρει και ένα φάουλ. Δεν θα το πέσει την παγίδα του ο διαιτητής. Και τώρα ο Ψυχολιός βγαίνει μόνος στο τετραπέτ. Ψυχολιός έτοιμος με το 2-0. Και το χάνει, μοναδική ευκαιρία. Μοναδική ευκαιρία από τον Ψυχογιό. Και εδώ, Ξενιτόπουλος θα γεμίσει κεφαλιά από τον Μπατή. Στέλνει την μπάλα κόρνερ. Κόρνερ για τον Αετό. Ο Σύρμας θα κάνει σέντρα, κεφαλιά θα γίνει από τον Καφαλίδη πάνω από τα κόρπος.
Σενιτόπουλος το εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μαργιούλης είναι αυτός, ο Νίκος που έχει γυρίσει και βγάζει άμυνα. Ο Αγγελάκης εδώ, ο Τουρνάς, ο Μαργιούλης για τον ψυχογιό. Έχει βγει πολύ ψηλά ο Βωμόπουλος. Τον πέρασε, είναι κελό το τέρμα, για να δούμε από πολύ πλάγια, όχι. Η μπάλα το βρήκε στο χόρτο, δεν υπάρχει συνέχεια. Τέλος! Το Κερατσίνι παίρνει την νίκη, κατακτά το τρόπαιο. Και το παγανιγύρι ξεκινά. Το τρόπαιο είναι στα χέρια του αρχηγού και στον πειραϊκό ουρανό.